Μιλάμε βέβαια για τον Μπέλ και καλησπερίζουμε παράλληλα τον άνθρωπο που τον εκπροσωπεί στην Ελλάδα, τον Αλέξη τον Παπασιώπη, που είναι και φίλος. Είδες, πρώην συναδέλφος μιλάμε συνέχεια τις τελευταίες μέρες. Αλέξη, τι κάνεις? Καλησπέρα από το Λίμπερο και το Λαμπαουτάρης. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα σας και στους ακροατές σας. Πού σε βρίσκουμε, γιατί ταξιδεύεις και συχνά εσύ? Αυτή τη στιγμή τυχαίνω να οδηγάω στο κέντρο της πόλης. Ωραία, εντάξει. Θεσσαλονίκη είμαστε, οπότε είμαστε μια χαρά. Ναι, λέγαμε για τον Μπέλ. Είναι το παιδί που έχει κάνει την μεγαλύτερη υπομονή από όλους τους Αμερικανούς που ήρθαν το καλοκαίρι στην Θεσσαλονίκη και τον Άρη. Ναι, για Αμερικανό δεν είναι σύνηθες αυτό, είναι η αλήθεια. Όλοι κάνουν υπομονή. Εγώ οφείλω να το ξαναπώ για όλους. Έχει να κάνει για παίκτες, για προπονητές, για υπαλλήλους. Σε όλους πρέπει να σταθούμε. Τώρα τυχαίνει να συζητάμε περισσότερο για τον Γκάρι. Γιατί είναι πραγματικά σπάνιο για έναν Αμερικάνο που όλοι γνωρίζουμε και γενικά πόσο σκληροί είναι με τα επαγγελματικά τους και με τα οικονομικά τους, να είναι εδώ και να πολεμάει για μια, κατάσταση, σε μια κατάσταση πολύ δύσκολη μάλλον. Σίγουρα υπάρχει προβληματισμός από μεριάς του, υπάρχει μια κατάσταση που τη γνωρίζουν όλοι και προσπαθούμε όλοι να βοηθήσουμε ώστε να διευθετηθεί. Χθες πάντως νομίζω μετά από πολύ καιρό η πλευρά του παίχτη είχε κάποιον ο οποίος του μίλησε. Έτσι, μιλάω για τον Λευτέρη τον Αρβανίτη. Βέβαια, δεν ξέρω το κατά πόσο μπορεί να του εγγυηθεί πράγματα ή αν του εγγυήθηκε πράγματα ο Λευτέρης ο Αρβανίτης. Σίγουρα αυτό είναι το ένα κομμάτι του, να το ηθικό, ώστε να νιώθει κανείς που βρίσκεται απλήρωτος σε μια ξένη χώρα ότι έστω υπάρχει κάποιος που μπορεί να του μιλήσει και να του πει είμαι εδώ για σένα, αλλά εντάξει, σίγουρα δεν είναι αυτό από μόνο το αρκετό. Σαφώς και τιμάει τον Λευτέρη τον Αρβανίτη που μπήκε σε αυτή τη διαδικασία και μπαίνει γενικά σε αυτή τη διαδικασία. Τα γνωρίζετε κι εσείς, ίσως και καλύτερα και από μένα. Από εκεί πέρα πρέπει αυτά που υπόθηκαν να ελοποιηθούν. Όχι φυσικά ότι είναι ευθύνη του Λευτέρη, του κύριου Αρβανίτη, να γίνει αυτό το, αυτό το πράγμα. Καλά, μιλάμε για κάποια χρήματα. Για κάποια χρήματα που πρέπει να πάρει οπωσδήποτε ο αθλητής. Ο οποίος για να τα λέμε και να καταλαβαίνει ο κόσμος, έχει πάρει από το ξεκίνημα της παρουσίασης στον Άρη Αλέξη ελάχιστα χρήματα. Δηλαδή, και γι' αυτό φτάσαμε λιγότερο να μιλάμε. Λιγότερο από ένα μισθό. Λιγότερο από ένα μισθό. Πολλά, πάρα πολλά. Λιγότερο από ένα μισθό. Πόσο είναι, φυσικά, τι είναι, 5 μήνες είναι το παιδί, 6, πόσο είναι στην Ελλάδα, γιατί πήρε και ένα μισθό ολόκληρο. Εντάξει. Όχι, εντάξει, είναι 4 μήνες. Εντάξει. Στο τετράμινο δηλαδή έχει πάρει το 1 στα 4. Πάρα πολύ ωραία. Ούτε λες. Ούτε αυτό. Μάλιστα. Υπάρχει κάποιο χρόνο. Δεν θέλω να μου πεις τι ακριβώς είπανε τι είπατε με τον πρόεδρο, αλλά υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα που μπορούμε να περιμένουμε την εξέλιξη. Δηλαδή, του είπανε μέχρι αύριο, τη Δευτέρα, το Σάββατο, την Κυριακή. Έτσι, για να αντιλαμβανόμαστε και το τι συμβαίνει. Λοιπόν, ναι. Εντάξει. Υπόθηκε ότι θα γίνει μια προσπάθεια να πληρωθεί ο παίκτης μέσα στο επόμενο 1-2-24 ώρα. Ώστε να μην μπει σε οποιαδήποτε άλλη διαδικασία. Εδώ θα ήθελα να ξεκαθαρίσω, γιατί μπορεί να ακούγεται να φανεί ο Μπέλ πιεστικός, εκβιαστικός, πολλά μπορεί να υποθούν. Η όλη συζήτηση δεν έχει να κάνει σε καμία περίπτωση με τον μπαν που υπάρχει εδώ και 48 ώρες. Αυτή είναι μια κατάσταση που είχε ενημερωθεί και η διοίκηση, ότι ο παίκτης θα επαναπροδιορίσει τη στάση του μετά το παιχνίδι με την Μπεσίκτας. Δεν είναι κάτι καινούριο δηλαδή, ούτε έχει να κάνει σε καμία περίπτωση με εκβιασμό του Άρη λόγω του μπαν που έχει επιβληθεί εδώ και μερικές μέρες. Αυτό. Καλά, δεν νομίζω. Από εκεί και πέρα, δεν νομίζω περιμένουμε να υλοποιηθούν όλα αυτά. Δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να πει ότι είναι εκβιαστής ο μόνος που έμεινε από τους 6. Δηλαδή. Εντάξει. Επειδή στην Ελλάδα ζούμε και. Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Ναι. Ακούμε τα πάντα. Από κρίσεις για την αγωνιστική αξία του κάθε παίκτη, συμπεριλαμβανομένου του Μπέλ. Όλοι είμαστε προπονητές. Αυτό είναι αλήθεια τώρα. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Οπότε. Θα ήθελα να το σημειώσω αυτό, για να αποφευχθεί οποιαδήποτε παρεξήγηση σχετικά με το παιδί, το οποίο είναι για όποιον το γνωρίζει, και αυτό μπορεί να το επιβεβαιώσει οποιοδήποτε μέσα στην ομάδα. Είναι ένας απίστευτος χαρακτήρας, απίστευτος επαγγελματίας και δίνει κάθε μέρα το 100%. Πάντως, δεν είναι λίγο παράδοξο, έτσι, τη μέρα
της κορύφωσης, αν θες, του προβληματισμού και του δικού του και γενικότερα να κάνει μια τόσο καλή εμφάνιση. Δηλαδή είναι λίγο ανάποδο, ρε παιδί μου. Βέβαια συμβαίνει, δεν είναι ο μοναδικός που το κάνει. Δηλαδή να δίνει το κάτι παραπάνω, ίσως και από αντίδραση, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, εσύ μιλάς προφανώς μαζί του, μπορείς να μας το περιγράψεις λίγο καλύτερα. Εντάξει, κάθε μεγάλο παιχνίδι σίγουρα είναι ιδιαίτερο για τους παίκτες. Ο κάθε επαγγελματίας παίκτης θέλει κίνητρο. Η Μπέσικτας είναι η δυνατότερη ομάδα που αντιμετώπισε φέτος ο Άρης στο Champions League και ίσως μια από τις δυνατότερες στη διοργάνωση. Και κάθε παίκτης, αν δίνει κάθε μέρα το 100%, θέλει να δώσει το 110% που λέει ο λόγος. Μάλιστα. Είναι το κίνητρο και το αντιπάλου. Ελπίζουμε να μην το έκανε, Αλέξη, για να προσελκύσει τα βλέμματα και άλλη ομάδα. Γιατί ήταν το πιο εμπορικό παιχνίδι. Σου λέει, κάτσε μήπως με δούνε. Συμβαίνει και αυτό. Εντάξει. Δεν είναι κακό να σου πω κάτι. Θεμητό είναι. Θεμητό είναι. Μέσα στο παιχνίδι είναι και αυτό. Δηλαδή, εντάξει. Okay, εμείς είμαστε Άρης, αλλά ο αθλητής είναι αθλητής. Και τα μεγάλα παιχνίδια τρέφουν τους μεγάλους αθλητές, κακά τα ψέματα. Και στην τελική, ας τον πληρώνει ο Άρης, φίλε, να μην έχει κανένα θέμα. Φαντάζομαι ότι αν το παιδί πάρει τα χρήματα που του οφείλονται, δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει κάτι άλλο, Άλεξ, που. Το παιδί έχει δείξει ότι δεν σκέφτεται κάτι άλλο ακόμα και τώρα που δεν παίρνει τα χρήματα που του οφείλονται. Προφανώς αποδεικνύει κάθε μέρα ότι θέλει να είναι εδώ, προσπαθεί για το καλύτερο, δίνει το 100%. Από εκεί και πέρα, κάποια στιγμή όμως και αυτό είναι αντιληπτό ότι φτάνει και στα όρια του. Mm-hmm. Μάλιστα. Πες μου κάτι, επειδή έχει γραφτεί, τέθηκε θέμα λευκής απεργίας, δηλαδή. Έχει υποθεί από την πλευρά σας ότι ή πληρωνόμαστε ή δεν παίζουμε την Κυριακή. Να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό, γιατί το στέλνει και ένας φίλος ως μήνυμα, να μην τον αδικήσουμε. Αν υπάρχει δηλαδή κάτι τέτοιο από την πλευρά του παίκτη. Που βέβαια, να πούμε κάτι έτσι. Ο παίκτης μπορεί να σηκωθεί και να φύγει, να κάνει προσφυγή και να σηκωθεί να φύγει. Για να ξέρει ο κόσμος, για ακριβώς για να μην υπάρχουν οι υπόνοιες περί εκβιασμών ή οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να κάνει την προσφυγούλα του και να φύγει και να διεκδικήσει και τα χρήματα όλου του συμβολέου, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Εδώ και 3 μήνες, όχι σήμερα. Έτσι, έτσι. Υπάρχει τέτοιο θέμα λευκής απεργίας. Νομίζω ότι υπόθηκε από το Αμερικανό ή ατζέντη του. Κάτι τέτοιο έχω διαβάσει στο διαδίκτυο. Διόρθωσε με αν κάνω λάθος. Αυτό που ανέφερα και πριν, ουσιαστικά υπόθηκε ότι μετά το παιχνίδι με την Μπεσίκτας η πλευρά του παίχτη θα επαναπροσδιορίσει τη στάση της. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Ο καθένας μπορεί να το μεταφράσει σαν λευκή απεργία. Ο άλλος μπορεί να το μεταφράσει εκβιασμό. Αυτό είναι η επίσημη θέση που μπορώ να σας μεταφέρω της πλευράς του. Και από εκεί και πέρα σίγουρα θα πρέπει να γίνει μια καταβολή άμεσα. Δηλαδή είναι και θέμα πραγματικά και βιοποριστικό. Δηλαδή ο άνθρωπος έχει μια οικογένεια, έχει 2 μικρά παιδιά. Είναι και πατέρας, είναι και παιδιά. Τα οποία είναι εδώ. Είναι πατέρας, τα οποία βρέθηκαν εδώ στο διάστημα των εορτών με την προοπτική να μείνουν για όλη τη σεζόν, αλλά ήταν αδύνατο να συντηρηθούν με την παρούσα κατάσταση και λήφθηκε η απόφαση από την οικογένεια του παίκτη να επιστρέψουν στην Αμερική. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξει έστω και στο, τώρα δεν μπορώ να πω στο 90, στο, πόσο να πω, στο 40, να πω θα υπάρξει. Δεν είναι θέμα ποσοστού. Όχι ποσοστού, στο 40 λεπτό εννοώ, του αγώνα. Πώς λέμε στο 90, δεν λέμε στο ποδόσφαιρο, στο 90 να βρεθεί η λύση. Επειδή είχε και παράταση στην παράταση. Ποδοσφαιρική και το βλέπετε έτσι. Ναι, είμαστε λίγο πιο εμείς όντως. Είχε και παράταση, δεν στο 45 φτάσαμε δηλαδή πλέον. Να δοθεί η λύση, γιατί όχι, είναι και χρήσιμος παίκτης για την ομάδα. Δηλαδή είναι όντως από τους Αμερικανούς που ήρθανε, νομίζω ότι μαζί με τον. Θα βάλω και τον Μπάκνερ εγώ σε ένα βαθμό, είναι από αυτούς που βοήθησαν αρκετά την ομάδα και συνεχίζουν να βοηθάνε. Δηλαδή είναι και χρήσιμη μονάδα. Και το συγκρίνω με άλλους παίκτες όπως ο Μωράντι, ο Πέντουεϊ, που δεν βοήθησαν την ομάδα. Εντάξει, θα είναι και απόλυτα αγωνιστική δηλαδή για την ομάδα. Ναι, εντάξει, αυτό είναι σίγουρο. Θεωρώ, προσωπικά θεωρώ τον Γκάρι πολύ καλό παίκτη, ίσως δεν είμαι και ο πλέον αντικειμενικός, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Ναι, καλά. Για τη χρησιμότητα του καθενός μέσα στην ομάδα και για την αγωνιστική λειτουργία. Ίσως αν μετά τη χθεσινή καλή εμφάνιση και τη διευθέτηση ως ένα βαθμό του προβλήματος, γιατί μιλάμε για ένα βιοποριστικό πλέον πρόβλημα, έτσι όπως μας το έθεσες, να απελευθερωθεί και ο ίδιος και να παίξει ακόμη καλύτερα και να προσφέρει ακόμη περισσότερα στην ομάδα. Γιατί ο Άρης χρειάζεται αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι, κάθε παίκτη του. Δεν μπορεί, δεν έχει την πολυτέλεια να χάνει παίκτες ο Άρης. Σίγουρα. Είναι πασφανές δεδομένο, ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Περίμενε, κάτσε. Θέλω να τον πιέσω τώρα. Περίμενε.
Ο Μακφάντεν τι συμβόλαιο έχει? Ένα συμβόλαιο που θα μπορούσε να πληρώσει ο Άρης υπό νορμάλ συνθήκες, είναι η απάντηση. Εκεί μου ήθελα να καταλήξω. Σε νούμερα. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Ότι υπάρχουν πολύ καλοί διαθέσιμοι παίκτες και αυτοί οι καλοί διαθέσιμοι παίκτες έχουν έρθει στην Ελλάδα με παιδιά μάνατζερ οι οποίοι βρίσκονται και στη Θεσσαλονίκη ακόμα. Παρ' όλα αυτά πρέπει λίγο να κοιτάμε, να διευρύνουμε τον ορίζοντά μας. Και οι παίκτες που ήρθαν και τώρα στον Άρη είναι καλοί παίκτες. Το τεχνικό team του Άρη κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να τους βρει. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Mm-hmm. Τώρα πάντα υπάρχουν αστοχίες σε κάθε ομάδα. Καλά, ναι, βέβαια. Οπότε και σε άλλες ομάδες και της πόλης και της χώρας βλέπετε ότι καθημερινά συμβαίνουν αλλαγές. Το θέμα είναι να υπάρχει μια διοίκηση που βοηθάει να γίνονται διορθωτικές κινήσεις, όπως στην περίπτωση που ανέφερες, και τις αξίζουν τις συγκεκριμένες διοίκησης συγχαρητήρια. Και να υπάρχουν και προπονητές που ψάχνουν και βρίσκουν παίκτες ακόμα και σε άγονες γραμμές. Εγώ δεν θα σταθώ τόσο στην περίπτωση του Μακφάντεν, μιας και το ανέφερες, όσο στην περίπτωση του Μάλκολμ Γκρίφιν που πρόσφατα έφυγε από τον Κολοσσό Ρόδου και η ομάδα του καρπόθηκε ένα πάρα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό. Δηλαδή, γιατί να μην είναι ο Άρης σε αυτή τη θέση. Έτσι είναι όπως το λες. Έτσι όπως το λες. Και βλέπουμε και στο Λαύριο παράδειγμα που οι Αμερικανοί εκεί κάνουν τη διαφορά και είναι εκεί που είναι το Λαύριο τη δεδομένη χρονική στιγμή. Είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Παλαιότερα θυμάμαι ήταν άλλες ομάδες όπως το Περιστέρι, το Παγκράτη, ο Πανιόνιος που έφερναν έτσι καλούς, φθηνούς Αμερικανούς. Αλλά έχει αλλάξει και τον μπάσκετ βέβαια αρκετά. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Μπορούμε να την κάνουμε όποια άλλη στιγμή θέλετε. Έχει να αφού πληρωθεί ο Μπέλ. Ναι, βέβαια. Και με την πίεση των διοικήσεων και με την πίεση του κόσμου. Γιατί πιστέψτε με, θεωρώ ότι αν ερχόταν ο Χι Γκρίφιν στον Άρη, θα υπήρχε γκρίνια. Δεν είμαι σίγουρος ότι ο κόσμος δεν θα αντιδρούσε γιατί ήρθε αυτός ο παίκτης από το Μαρόκο, ας πούμε. Σωστό. Και για να στο γυρίσω και λίγο, κακά τα ψέματα, όλοι αυτοί οι παίκτες είναι λίγο διαφορετικοί πολλές φορές αν φοράνε φανέλα Άρη, Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, οποιαδήποτε ομάδα και πολύ πιο απελευθερωμένοι αν φορέσουν τη φανέλα της Κίμης, του Περιστερίου ή οποιασδήποτε άλλης ομάδας. Παίζει και αυτό το ρόλο και είναι και πόσο δυνατός είναι ο αθλητής βέβαια για πολύ, να μπορεί να κάνει το παραπάνω. Έτσι. Ναι. Αλέξη, να σε ευχαριστούμε πολύ και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και να συνεχιστεί η συνεργασία σας με τον Άρη, γιατί αυτό θα σημαίνει ότι ο Άρης έχει διευθετήσει αυτά που έπρεπε να διευθετήσει και θα παραμείνει ο παίκτης για να συνεχίσει να προσφέρει και αυτό στην ομάδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.